Καλημέρα κύριε Λαδόπουλε. Καλημέρα σας κυρία Σαμολαδά. Καλημέρα στους συνεργάτες σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Μας ταξιδέψατε στον Αμβρακικό τώρα, εκεί στα ωραία αυτά μέρη στον υγρότοπο, και τώρα θα μιλήσουμε για βιβλία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κοιτάξτε, διακοπές χωρίς βιβλίο δεν γίνεται. Συμφωνώ απολύτως. Το βιβλίο είναι σύντροφος της καθημερινότητάς μας. Εμείς όταν ετοιμάζουμε τις αποσκευές μας για οποιαδήποτε εξόρμηση, πρώτα βγάζουμε στην άκρη ποιο ή ποια βιβλία ανάλογα με τις μέρες που θα απουσιάσουμε θα πάρουμε μαζί μας. Μαζί μας, βεβαίως. Συμφωνώ μαζί και εγώ μαζί σας, φυσικά. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα για το γίγνεσθε και τον. Ο χρόνος ψευδαίσθηση του ανθρώπινου νου. Ναι. Θα έλεγα ότι είναι μια ψευδαίσθηση σύμφωνα με αυτά που λένε οι επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και όπως λέει και ο Αϊνστάιν είναι μια πεισματάρικη ψευδαίσθηση κιόλας. Δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Όλα τρέχουν την ίδια στιγμή. Είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου εγκεφάλου να κατανοήσει γεγονότα και καταστάσεις και για να μπορέσει να τα κατανοήσει τα χωρίζει αν θέλει το ανθρώπινο εγκέφαλος στο χθες, στο σήμερα και στο αύριο. Και είναι τρόπος... αυτό που λέμε η σχετικότητα, κύριε Λαδόπουλε. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Ένας τρόπος να αποκωδικοποιήσουμε τον κόσμο. Το συμπαντικό χρόνο δεν μπορούμε αλλιώς. Δεν είμαστε, αν θέλετε, πλασμένοι με άλλες δυνάμεις. Οπότε πρέπει να το χωρίσουμε για να μπορούμε να κατανοούμε την έννοια του χρόνου. Λοιπόν, και πώς εξελίσσετε τον Ηρακλή, γιατί τον πιάνετε και τον απομυθοποιείτε? Πρώτα απ' όλα ο πρωταγωνιστής είναι ο Ηρακλής, δανειζόμενος το όνομα από τον Ισίωδο, από τη θεογονία του Ισιώδου, όπου ο Ηρακλής, σύμφωνα με τον Ισίωδο, είναι ο χρόνος και μία από τις κόρες του είναι η Ειρήνη. Παίρνω λοιπόν αυτά τα δύο ονόματα από τον Ισίωδο, από τη θεογονία, τους κάνω πρωταγωνιστές και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, κάτω από τις συνθήκες της καθημερινότητας, ο καθένας με δικό τρόπο βιώνει το χρόνο κάτω από, αν θέλετε, συναισθηματική φόρτιση από συνθήκες της καθημερινότητας και το βιώνει με διαφορετικό τρόπο. Κάποια στιγμή χωρίζονται οι δρόμοι τους ως όντα που συνυπήρχαν, αλλά στην πραγματικότητα δεν χωρίζονται ποτέ. Γιατί η έννοια και η αίσθηση του χρόνου είναι διαφορετική. Ναι. Και βέβαια το αποδίδεται μέσα, αυτό που λέτε τώρα όλο αυτό για το χρόνο, μην φανταστείτε, είναι μέσα από το κείμενο απορρέει αυτό. Λέει, η βραδιά κύλησε για όλους χωρίς εκπλήξεις. Ο καθένας στην παρέα του, στη συντροφιά του και βυθισμένος στο εσωτερικό του είναι, φροντίζοντας όμως να χαμογελά, κυρίως για να κοροϊδεύει τον εαυτό του. Έτσι ακριβώς. Ναι. Νομίζω το μεγαλύτερο ταξίδι που έχουμε να κάνουμε είναι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Στην πραγματικότητα αυτό είναι, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, ο εχθρός μας. Εκεί παλεύουμε και είναι ένας αγώνας που δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια καθημερινή μάχη που δίνουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να βελτιωθούμε εμείς, να βελτιωθούμε ως άνθρωποι για να μπορέσουμε να παλέψουμε, να συνεισφέρουμε στην κοινωνική μας ομάδα και να βελτιώσουμε την ομάδα στην οποία ανήκουμε, την κοινωνία. Αχ, τι χαρισματικός δάσκαλος είστε, κύριε Λαδόπουλε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και τι τυχερή που ήταν και τυχερές οι μαθητές και οι μαθήτριες που σας είχαν, αλλά και τι καινοτομία φέρατε μπαίνοντας στα σοφρονιστικά συστήματα και δίνοντας πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία σε ανθρώπους που στην... Το θυμάστε, βλέπω. Δεν ξεχνώ, δυστυχώς. Θα σας βασανίζει αυτό, κυρία Σαμολαδά. Όχι. Χαίρομαι όταν συναντώ και γνωρίζω ανθρώπους που το πέρασμά τους από αυτή τουλάχιστον τη ζωή είναι ένα σοβαρό αποτύπωμα στην προσπάθεια καλυτέρευσης στο σύνολό της κοινωνίας. Χωρίς να αποκλείει κανέναν. Και εσείς είστε αυτό. Γι' αυτό και η πρόσκληση είναι πάντοτε ανοιχτή, κύριε Λαδόπουλε. Αλλά δεν είναι και τυχαίο ότι κάθε έργο σας, κάθε βιβλίο σας είναι εξαιρετικό και μοναδικό και πρέπει να φτάσει σε καθενός στα χέρια. Για να φτάσει όμως και στα δυο χέρια, στην ψυχή και στα μάτια των ακροατών και των αναγνωστών, θέλω να μου πείτε δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 34. Να πούμε λοιπόν το 17. Το 17, θα μου φέρει η κυρία Ευτυχία Βατάλη τα ονόματα, ναι, και... Και το 26. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό τάξιδο το γίγνεσθε και το όν, η νουβέλα αυτή ευχαριστώ του πολύ. Κυρίου Λαδόπουλου από τις εκδόσεις Ηλιαχτίδα. Ηλιαχτίδα στην Αθήνα, με συνεργάτηδα την Κατερίνα Στασινάκη στην επιμέλεια Εξοφύλου και φιλολογική επιμέλεια τη Βέστα Ευαγγελία Λαδοπούλου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι να έχετε, συντροφιά πάντα με τους ανθρώπους που αγαπάτε και ένα καλό βιβλίο δίπλα σας. Από ό,τι καταλαβαίνω το Εξώφυλλο, έτσι όπως το έχει φιλοτεχνήσει, είναι μια τύπου κλεψίδρα. Καλά, ναι. Καταλαβαίνω. Καλά καταλαβαίνετε, είναι η κλεψίδρα, η μια έννοια, και η δεύτερη έννοια είναι το καθρέφτισμα του
του εαυτού μας. Που πόσο ανάγκη το έχουμε να το κάνουμε και έπρεπε να το είχαμε κάνει και την περίοδο του εγκλεισμού. Να έρθουμε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας και σε κάθε σκέψη μας. Έτσι, έτσι ακριβώς. Πρώτα να ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε και πώς τελειώνει το βιβλίο με στίχους του Κωνσταντίνου Καβάση που λέει χαρακτηριστικά 12:30. Πώς πέρασε η ώρα, 12:30, πώς πέρασαν τα χρόνια. Σας ευχαριστώ κύριε Λαδόπουλε, καλό τάξη, να το γίγνεστε και το καλημέρα. Καλά, ευχαριστώ πολύ για όλα, καλημέρα σας.